Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου καταθέτοντας στο σώμα μία βασική μου απορία. Για ποιο λόγο η αξιωματική αντιπολίτευση και ο αρχηγός της ζητά να διεξαχθεί προημερησίας διάταξη συζήτηση στη Βουλή για την ασφάλεια. Είναι η πρώτη συζήτηση που το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ως αντιπολίτευση ένα και πλέον χρόνο τώρα ζητά να διεξαχθεί στη Βουλή και βεβαίως η πρώτη που ζητάω νέος αρχηγός του κόμματος. Δεν ζήτησε συζήτηση στη Βουλή για την οικονομία, δεν ζήτησε συζήτηση στη Βουλή για το προσφυγικό, για την ανεργία, για το ασφαλιστικό, για τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας, αλλά ζητάνε σήμερα να συζητήσουμε για την ασφάλεια. Δεν υποτιμώ το θέμα, αλλά αναρωτιέμαι. Η Ευρώπη σήμερα μαστίζεται από τρεις κρίσεις. Την οικονομική, την προσφυγική και την κρίση ασφαλείας. Η χώρα μας έχει την ατυχία να είναι στο επίκεντρο δύο εκ των τριών κρίσεων, της οικονομικής και της προσφυγικής. Ταυτόχρονα όμως έχει και την ευτυχή συγκυρία, παρά το ότι βρίσκεται περικυκλωμένη από χώρες στο χάρτη που αντιμετωπίζουν οξύτατη κρίση ασφαλείας, όχι μόνο να μην αποτελεί μέρος της κρίσης ασφάλειας στην Ευρώπη, αλλά δεδομένων των συνθήκων στην ευρύτερη περιοχή να αποτελεί και μία όαση ασφάλειας και σταθερότητας σε μία ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Παρ' όλα αυτά, σήμερα η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να συζητήσουμε στη Βουλή για την ασφάλεια. Και το ερώτημά μου είναι τι ακριβώς επιδιώκει με αυτή την πρόταση. Ρητορικό ερώτημα θα μου πείτε, γιατί τα κίνητρα είναι σαφή. Άλλωστε μόνο και μόνο διαβάζοντας την επιστολή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον πρόεδρο της Βουλής με το αίτημα διεξαγωγής σημερινής συζήτησης μπορεί κάποιος να βγάλει συμπεράσματα. Δεν προκαλεί καμία έκπληξη ότι σε αυτή σας την επιστολή υιοθετείτε τον ισχυρισμό ότι η ασφάλεια των πολιτών τίθεται εν αμφιβόλο τόσο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις Βρυξέλλες όσο και από το προσφυγικό. Αυτός ο ισχυρισμός που συνδέει ευθέως το προσφυγικό, την προσφυγική κρίση με την τρομοκρατία είναι σε μας μια γνωστή αφήγηση. Είναι ένα γνωστό επιχείρημα. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά είναι η αφήγηση και το επιχείρημα των πιο αντιδραστικών, μυσαλόδοξων, ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη. Είναι η θέση εκείνων που κλείνουν τα σύνορα και υψώνουν τείχη και προσπαθούν να ενοχοποιήσουν συλλογικά έθνη και λαούς με βάση τη θρησκεία και την καταγωγή τους. Και το κάνουν αυτό τη στιγμή μάλιστα που από πουθενά δεν τεκμηριώνεται με οποιονδήποτε τρόπο η σύνδεση, η διασύνδεση των προσφυγικών ροών με την τρομοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία σήμερα δυστυχώς όχι μόνο δείχνει να υιοθετεί αυτή την αφήγηση, αλλά θα έλεγα με περισσή ανευθυνότητα επιχειρεί να την μεταφέρει αυτή την αφήγηση στην πλάτη της χώρας. Και μάλιστα σε μια κρίσιμη περίοδο, λίγο πριν την έναρξη της τουριστικής περίοδου, όπου όλοι αναμένουν μια νέα εκτείναξη και ένα νέο ρεκόρ του τουρισμού για τη χώρα μας, σε μια περίοδο που εκατομμύρια τουρίστες ετοιμάζονται να επισκεφτούν τη χώρα, γνωρίζοντας ότι η χώρα έχει μια οικονομική κρίση και χρειάζεται αλληλεγγύη και αντιμετωπίζει με αξίες την προσφυγική κρίση, ετοιμάζονται να επισκεφτούν τη χώρα και εσείς ζητάτε στο κορυφαίο επίπεδο της Βουλής
σώνει και καλά να αποδείξετε ότι υπάρχει και θέμα ασφάλειας. Την ίδια στιγμή μάλιστα που ουδή στην Ευρώπη έχει διανοηθεί όχι να πει ούτε καν να υπονοήσει ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας στην Ελλάδα. Και την ίδια στιγμή μάλιστα που οι υπηρεσίες ασφαλείας των μεγαλύτερων χωρών της Ευρώπης αποστέλουν ευχαριστήρια προς τις ομόλογες τους ελληνικές αρχές για την βοήθεια και την αρρωγή τους στην αντιμετώπιση του φαινομένου της τρομοκρατίας και στην εξάρθρωση των πυρήνων της στην Ευρώπη. Ποιος είναι λοιπόν ο σκοπός σας και ανοίγετε ξαφνικά θέμα ασφάλειας και μάλιστα συνδεδεμένο με το προσφυγικό? Νομίζω ότι είναι ηλίου φαϊνότερο. Ο σκοπός σας είναι να ψαρέψετε στα θολά νερά ενός ακροδεξιού ακροατηρίου που συνδιεκδικείται με το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Σκοπός σας είναι να αναδείξετε την ακροδεξιά ατζέντα και να επενδύσετε στο φόβο και στα συντηρητικά αντανακλαστικά ενός τμήματος της κοινωνίας. Ενδεχομένως, στόχος σας να συσπυρώσετε και την ακραία δεξιά πτέρυγα του κόμματός σας την ώρα που δημιουργούνται εκεί φυγόκεντρες τάσεις και δημιουργούνται νέοι πολιτικοί σχηματισμοί. Ξέρετε όμως κάτι, το έργο αυτό το έχουμε ξαναδεί και το έχουμε ξαναδεί πάλι από την δική σας παράταξη. Δεν έχετε όμως αντιληφθεί τη ζημιά που προκαλείτε όταν επιχειρείτε για αυτούς τους λόγους να μετατοπίσετε την πολιτική ατζέντα στο δεξιό άκρο του πολιτικού φάσματος. Ζημιά και για τη χώρα αλλά και για την παράταξή σας. Επιμένετε κοντόφθαλμα να θεωρείτε ότι σε αυτή την ατζέντα έχετε το προβάδισμα έναντι των άλλων πολιτικών δυνάμεων. Έναντι όμως τίνω στην πραγματικότητα επιχείρητε προβάδισμα. Γιατί όποτε σηκώσατε την παντιέρα της ακροδεξιάς ρητορίας για να συσπυρώσετε ακροδεξιά ακροατήρια στη μάχη σας πάντοτε απέναντι στην αριστερά, το μόνο που καταφέρατε ήταν να τροφοδοτήσετε εκλογικά τη Χρυσή Αυγή και όχι τη δική σας παράταξη. Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, θεωρώ ότι είναι κρίμα ακόμα και για τη δική σας παράταξη και για σας προσωπικά που μιλάτε στο όνομα του φιλελευθερισμού αλλά και για την παράταξη που από την ίδρυσή της δεν είχε καμία σχέση με αυτές τις πρακτικές που ο προκάτοχός μου, κ. Σαμαράς, επιχείρησε διχάζοντας και ζημιώνοντας τον ελληνικό λαό. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω αυτό λίγο σας ενδιαφέρει, άλλωστε καλύπτετε πλήρως τα έργα και τις ημέρες του κ. Σαμαρά, εξάλλου είναι και δικά σας έργα και ημέρες, υιοθετείτε τώρα και την ξενοφοβική γραμμή. Το θέμα είναι ότι αυτή η γραμμή δεν πάει πολύ μακριά. Μπορεί να φαντάζει χρήσιμη για εσωτερική κατανάλωση, όμως καταντά στο τέλος επικίνδυνη, γιατί δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα κανείς μπορεί να φανταστεί. Ευτυχώς όμως απέναντι στις κασάνδρες της καταστροφής και στους δελάλιδες του φόβου, η ελληνική κοινωνία αποδεικνύει ότι έχει ισχυρά αντισώματα. Είναι τα αντισώματα της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς που χαρακτηρίζουν τη στάση του ελληνικού λαού απέναντι στους πρόσφυγες και εν γέννη απέναντι στην προσφυγική κρίση. Και βεβαίως στο πλάι των προσπαθειών αυτών και της τάσης του ελληνικού λαού μια κυβέρνηση σήμερα σηκώνει το βάρος μιας τεράστιας ευθύνης, μιας τεράστιας ευθύνης που είναι δυσανάλογη των δυνάμεων μιας χώρας που αντιμετωπίζει την κρίση μιας ολόκληρης Ηπείρου και μιας ολόκληρης περιοχής. Και τολμώ να πω ότι σηκώνουμε αυτό το βάρος της ευθύνης με υπομονή και με σύνεση, διότι γνωρίζουμε ότι η κατάσταση στην Ευρώπη αλλά και στην περιοχή μας δεν είναι ούτε απλή ούτε εύκολη. Η Ευρώπη, όπως προείπα, βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, αντιμέτωπη με τρεις διαφορετικές κρίσεις στο εσωτερικό της. Και η χώρα μας έχει κληθεί να διαχειριστεί δύο από αυτές στο εσωτερικό της, την οικονομική και την προσφυγική,
Και ο αγώνας μας, η προσπάθειά μας, ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε επιτέλους τη χώρα από μέρος της κρίσης σε μέρος της λύσης. Από μέρος του προβλήματος σε μέρος της λύσης. Η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει βαριά τη χώρα και τον ελληνικό λαό, δεν υπάρχει αμφιβολία, εξαιτίας των μοιραίων επιλογών του παλιού πολιτικού συστήματος τόσο πριν την κρίση, όσο και κατά τη διάρκεια της, κατά τη διαχείρισή της. Σήμερα όμως, κατά γενική ομολογία, η χώρα βρίσκεται ένα βήμα πριν το κατόφλι της εξόδου από την κρίση. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Το επιβεβαιώνουν τα οικονομικά δεδομένα, οικονομικά δεδομένα που δεν μπορούν να δέχονται αμφισβήτηση. Διότι ο καθένας μπορεί να κάνει εκτιμήσεις ή να κάνει κριτική. Αλλά στα δεδομένα τα οικονομικά δεν μπορεί να κάνει κριτική, εκτός αν όταν η πραγματικότητα δεν μας επιβεβαιώνει τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Φτιάξατε λοιπόν ένα χρόνο τώρα έναν ωραίο μύθο, ότι εσείς είχατε success story, ενώ η διαπραγμάτευση κατέστρεψε την οικονομία. Αύριο όμως, κύριε Μητσοτάκη, ανακοινώνονται τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για την ελληνική οικονομία. Αν λοιπόν, λέω αν, τα επίσημα αυτά στοιχεία αποδείξουν ότι εσείς μας αφήσατε άδεια ταμεία, αλλά εμείς παρά τις δυσκολίες της διαπραγμάτευσης καταφέραμε να κρατήσουμε την οικονομία σε υψηλή απόδοση, πολλαπλάσια απόδοση, υπερτριπλάσια των στόχων, τι θα κάνετε? Θα ζητήσετε μία συγγνώμη για την υποκριτική σας στάση τόσο καιρό ή θα επιμείνετε? Ή θα επιμείνετε να ζητάτε από πάνω και εξεταστική, διότι καταστρέψαμε την οικονομία? Θα συνεχίσετε το μύθο της καταστροφής? Ήσυχα, είναι και πρωίτε. Ή επιτέλους θα παραδεχθείτε ότι τα στοιχεία και τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά? Τον ίδιο μύθο όμως της καταστροφής επιχειρείτε να αφηγηθείτε και για την προσφυγική κρίση. Τον ίδιο ακριβώς μύθο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χώρα ανέλαβε φορτίο πολύ μεγαλύτερο από τις δυνάμεις της. Καταφέραμε όμως να ανταπεξέλθουμε. Πριν από λίγους μήνες είχαμε ροές 3.000 και 4.000 προσφύγων και μεταναστών ημερησίως στα ελληνικά νησιά. Και μάλιστα είχαμε και κάποιες χώρες στα βόρεια σύνορά μας μονομερώς να κλείνουν τα σύνορα. Αντιλαμβάνεστε σε πόσο κρίσιμες στιγμές βρεθήκαμε και διεκδικήσαμε με επιμονή και υπομονή μια ευρωπαϊκή λύση. Και μάλιστα κόντρα στην σφοδρή κριτική ότι ζητούμε λύση με την Τουρκία που έχει τη γνωστή στάση. Τολμήσαμε όμως να διεκδικήσουμε αυτή τη λύση. Σήμερα οι ροές στα ελληνικά νησιά είναι περίπου 50 και 60 ημερησίως. Και βεβαίως διαψεύστηκαν όσοι έλεγαν ότι με μαθηματική ακρίβεια τέλος Απρίλη, όταν εδώ θα γιορτάζουμε το Ορθόδοξο Πάσχα, η χώρα θα είναι ένας απέραντος καταβλισμός. Και αυτό γιατί τολμήσαμε και παίξαμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο για εξεύρεση λύσης στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Τουρκία. Λύσεις με σεβασμό στις διεθνείς συνθήκες και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι εξελίξεις λοιπόν δεν επιβεβαιώνουν, ευτυχώς για τη χώρα και δυστυχώς για σας, ούτε τον δεύτερο σας μύθο, ότι η χώρα έγινε ένα απέραντο hot spot, ότι είναι ένα αποτυχημένο κράτος, γιατί παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο. Όμως φαίνεται ότι δεν φτάνουν οι δύο μύθοι. Θέλει και ένα τρίτο η Νέα Δημοκρατία. Ο τρίτος μύθος που επιχειρείτε σήμερα να αφηγηθείτε είναι ότι η χώρα έχει και θέμα ασφάλειας. Και ξέρετε, εντάξει για τους άλλους δύο, είναι αναμενόμενο στα πλαίσια της γνωστής αντιπαράθεσης σε αυτή τη Βουλή και έξω από αυτή, της αντιπαράθεσης, της γνωστής αντιπαράθεσης στη χώρα,
να ακούγονται υπερβολές, αλλά εδώ αυτό είναι επικίνδυνο, ξέρετε. Αποτελεί μια στάση επικίνδυνη και θα έλεγα, δεν τολμώ να το πω συχνά, θα τολμήσω να το πω τώρα, μια στάση εθνικά ανεύθυνη. Η χώρα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν αντιμετωπίζει ζήτημα ασφάλειας. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται μέσα σε μια αποσταθεροποιημένη περιοχή. Και παρά το γεγονός ότι ζήτημα ασφαλείας αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικές χώρες στην καρδιά της Ευρώπης. Αλλά η χώρα δεν αντιμετωπίζει ζήτημα ασφαλείας. Και δεν έφτασε τυχαία στο σημείο να αποτελεί πεδίο σταθερότητας και ασφάλειας σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Για να συμβεί αυτό, υλοποιήθηκε και συνεχίζει να υλοποιείται μια συγκεκριμένη στρατηγική. Μια ενεργητική, πολυδιάστατη και φιλιρηνική εξωτερική πολιτική. Τόσο σε σχέση με τις γειτονικές χώρες, αλλά και ευρύτερα. Η Ελλάδα, ανήκοντας στον πυρήνα της Ευρώπης, επιχειρεί και παρά τις δυσκολίες που προανέφερα, να ανοιχθεί με σταθερά βήματα στον κόσμο. Προχωρήσαμε με τόλμη στην ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Υλοποιήσαμε έναν πολύ σημαντικό σχεδιασμό και ξεκινήσαμε την τριμερή συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο. Επανεκκινήσαμε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Παρακαλώ ησυχία. Παρακαλώ. Παρακαλώ ησυχία. Επανεκκινήσαμε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Σχέσεις που είχαν παγώσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Και παρά την επίμονη κριτική και τις δυσκολίες στις σχέσεις με τη γείτονα χώρα, βρισκόμαστε σε μία διαδικασία διαλόγου, είναι διαρκής η προσπάθεια διαλόγου και ενεργητικής διπλωματίας με την γείτονα Τουρκία. Γιατί η κλιμάκωση της έντασης δεν είναι οδηγός για να αντιμετωπίσει κανείς τα κρίσιμα εθνικά προβλήματα και βεβαίως ακόμα και τις πολλές φορές προκλητικές αξιώσεις της γείτονος. Όμως επιλέγουμε επίμονα την πολιτική της διπλωματίας και του διαλόγου. Εκκινήσαμε και ενισχύσαμε διμερείς σχέσεις με το Ιράν και αποκαταστήσαμε σχέσεις της Ελλάδας με τις χώρες του κόλπου. Ταυτόχρονα που οικοδομούμε μία σχέση στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, εδώ στη Βουλή των Ελλήνων αναγνωρίστηκε το κράτος της Παλαιστίνης. Ακολουθούμε λοιπόν μία στάση αρχών αξιών και ταυτόχρονα φιλιρηνικής, ενεργητικής, διπλωματίας και εξωτερικής πολιτικής που βγάζει τη χώρα από το καβούκι. Όλες αυτές οι ενέργειες ενισχύουν τη θέση της χώρας μας σε μία από τις πλέον κρίσιμες περιοχές του πλανήτη όπου οι προκλήσεις είναι εξαιρετικά μεγάλες. Η Ελλάδα πλέον γίνεται πρωταγωνιστής μιας προσπάθειας που στον πυρήνα της έχει τις αξίες της ειρηνικής συνύπαρξης, της ασφάλειας και της ευημερίας των λαών της περιοχής μας. Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, δεν είναι τυχαίο ότι έρχονται σημάδια της διεθνούς αναγνώρισης σχετικά με την προσπάθεια της χώρας και πάνω απ' όλα θα έλεγα την προσπάθεια των Ελλήνων πολιτών στην αντιμετώπιση της πρωτοφανούς αυτής προσφυγικής κρίσης. Τους τελευταίους μήνες γινόμαστε δέκτες ενός πρωτοφανούς κύματος αλληλεγγύης προς τη χώρα μας. Παγκόσμιας εμβέλειας διανοητές, καλλιτέχνες, άνθρωποι του πνεύματος και της πολιτικής δηλώνουν τη στήριξή τους στις προσπάθειες της χώρας μας και του λαού μας. Από τον πρόεδρο Ομπάμα μέχρι τον Πάπα Φραγκίσκο που μας επεφύλαξε την ύψιστη τιμή με την επίσκεψή του στη Λέσβο και το οφείλουμε την εγνωμοσύνη μας διότι ανέδειξε τη χώρα διεθνώς. Η χώρα μας, η Ελλάδα, η λέξη Ελλάδα στη συνείδηση των πολιτών του κόσμου γίνεται έννοια ταυτόσημη της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς.
Και αναρωτιέμαι. Είναι ή δεν είναι λόγος υπερηφάνειας για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα όλα όσα συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Οι συγκινητικές εικόνες που μεταδόθηκαν σε όλο τον κόσμο διέκοψαν όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για να δείξουν αυτές τις συγκινητικές εικόνες από την επίσκεψη των τριών θρησκευτικών ηγετών στη Λέσβο, στη Μόρια. Και δεν είναι μόνο παγκόσμιας εμβέλειας γεγονός ότι οι επικεφαλείς ηγέτες του χριστιανισμού συναντιούνται στην Ελλάδα, αλλά συναντιούνται ακριβώς στο σημείο εκείνο που τέμνει σήμερα την Ευρώπη, ανάμεσα σε αυτό που θα έλεγε κανείς ουμανισμός, ανθρωπισμός και με την ευρεία έννοια προοδευτική και φιλελεύθερη σκέψη, και απέναντι στο μαύρο σκοταδισμό, στην κυρίαρχη αντίληψη, την πιο αντιδραστική αντίληψη, στο όνομα μάλιστα της χριστιανικής Ευρώπης. Συναντήθηκαν εδώ οι θρησκευτικοί ηγέτες να πούνε τι? Ότι δεν είναι χριστιανική Ευρώπη αυτή που υψώνει τείχη και φράχτες, η ξενοφοβική Ευρώπη. Αλλά οι αξίες μας, οι αρχές μας, είναι ο ανθρωπισμός, είναι η αλληλεγγύη. Ήτανε μια κορυφαία έκφραση ενός ιστορικού γεγονότος αυτό που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα. Και αναρωτιέμαι, θα μπορούσε να έχει συμβεί αυτό στη Λέσβο και η χώρα μας να γίνεται συνώνυμο της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς, αν είχαμε ακολουθήσει μια άλλη πολιτική όλο αυτό το διάστημα στο προσφυγικό? Αν είχαμε ακολουθήσει την πολιτική που, εν πάση περιπτώσει, είναι στις δικές σας εξαγγελίες, της σκληρής και της ομής καταστολής? Περιποιεί λοιπόν ή όχι τιμή για τη χώρα η αναγνώριση του πρωταγωνιστικού της ρόλου στην αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος, πάντα με σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα? Φαίνεται πως κάποιοι δεν απαντούν το προφανές. Ξέρετε, επιχείρησα πριν να αναρωτηθώ ποια θα ήταν η εικόνα της χώρας εάν η προσφυγική κρίση αντιμετωπίζονταν με τον τρόπο που αντιμετώπιζε τα ζητήματα αυτά η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά. Αν δεν υπήρχε δηλαδή στη χώρα πολιτική αλλαγή. Η εικόνα θα ήταν από την πρώτη στιγμή για τους πρόσφυγες που θέλαν να περάσουν στην Ευρώπη τα κλειστά κέντρα κράτησης για όλους. Και επειδή ο αριθμός θα ήταν τεράστιος, θα είχατε γεμίσει όλη τη χώρα κλειστά κέντρα κράτησης, θα ήταν η πολιτική των επαναπροωθήσεων στη θάλασσα, με αποτελέσματα σαν αυτά της τραγωδίας στο Φαρμακονήσι επί Υπουργείας του κ. Δένδια. Και μάλιστα τότε θυμάστε που κάποιοι στην Ευρώπη μας ζητούσαν επίμονα γιατί δεν προστατεύετε τα σύνορά σας. Και τους λέγαμε να κάνουμε τι? Δηλαδή να αποθούμε βάρκες με ανυπεράσπιστους ανθρώπους, 50 και 60, οι οποίοι διεκδικούν μια καλύτερη ζωή. Ποια θα ήταν η εικόνα της χώρας αν η πολιτική της κυβέρνησης στην πρωτοφανή αυτή προσφυγική κρίση ήταν τα προγκρόμ και οι επιχειρήσεις κούπασης πόλης? Ή, για να μην ξεχνάμε το παρελθόν και νομίζουμε ότι μόνο τώρα έχουμε πρόβλημα, η εικόνα των στιβαγμένων ψυχών στην Πάτρα και στην Ιγουμενίτσα, τότε που δεν έδινε κανείς ενδιαφέρον για αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιοι όμως φαίνεται αυτά να τα ξεχνούν και να παπαγαλίζουν τη γνωστή καραμέλα της καταστροφής, της διαλυμένης χώρας, της κατεστραμμένης χώρας. Και μάλιστα τώρα που η Ελλάδα είναι ένα διεθνές υπόδειγμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, είναι για σας μια διαλυμένη χώρα. Όταν στις μέρες σας χάναμε το μέτρημα από τις καταγγελίες διεθνών οργανισμών, του ΟΗΕ συμπεριλαμβανομένου, αλλά τότε βέβαια ζούσαμε στιγμές success story.
Θα ήθελα να θυμίσω στο σώμα και τι δεν έχετε πει όλους τους τελευταίους μήνες για το προσφυγικό. Ότι έρχεται νέο Brexit και θα βγει η χώρα από το Σέγγεν. Ότι η Ελλάδα γίνεται ο φτωχός συγγενής της Ευρώπης στο προσφυγικό και μάλιστα όταν παίξαμε τον πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάληψη πρωτοβουλειών για την εξέβρεση ευρωπαϊκής λύσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Τουρκία. Ότι έχουμε χάσει τον έλεγχο της κατάστασης με τις προσφυγικές ροές. Ενώ η συμφωνία έχει φέρει δραστικά αποτελέσματα και ελέγχουμε απολύτως την κατάσταση και τη ροή εισόδου στην ελληνική επικράτεια. Ότι θα μας παρακάμπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είμαστε αναξιόπιστο κράτος και θα δίνει τα προβλεπόμενα κονδύλια μόνο σεισμικιό και χωρίς συνεννόηση με την Ελλάδα. Αντιθέτως, έχουμε λάβει ήδη 181 εκατομμύρια απευθείας και χθες σε συνέντευξη που έδωσε ο αρμόδιος επίτροπος Τηλιανίδης, τα 83 εκατομμύρια που εγκρίθηκαν για να διατεθούν σε ΜΚΟ θα διατεθούν με βάση τις προσδιορισμένες από το ελληνικό κράτος ανάγκες, δηλαδή τις ανάγκες για προσλήψεις από τις τοπικές κοινωνίες, για την κίνηση της οικονομίας τοπικές κοινωνίες που έχουν πρόβλημα, στη βάση των δικών μας αναγκών. Γιατί λοιπόν όλη αυτή η κακόμοιρη κριτική? Θα μπορούσα να πω ότι είστε κοντόφθαλμοι ή μικρόψυχοι. Δεν είναι όμως εκεί το ζήτημα. Ούτε το ζήτημα είναι να σας πείσω να στηρίξετε κατελάχιστο έστω αυτή τη διεθνώς αναγνωρισμένη προσπάθεια της χώρας. Αυτό το οποίο θα επιχειρήσω σήμερα να σας πείσω είναι να δείξετε τουλάχιστον υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην προσπάθεια που επιχειρείτε να συνδέσετε προσφυγικό και ασφάλεια. Πριν αναφερθώ εκτενώς αυτά, θα ήθελα να αναφερθώ όμως, γιατί θεωρώ πως το έχω υποχρέωση, στους ανθρώπους που συνέβαλαν για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση, η προσφυγική, και που κατάφεραν σε αντίξωες και δύσκολες συνθήκες να διατηρήσουν πλήρως την εικόνα μιας ασφαλούς χώρας. Και θέλω από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω θερμά τους άνδρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής που κάτω από αντίξωες συνθήκες έχουν καταφέρει με αυτοθυσία να σώσουν εκατοντάδες, χιλιάδες ζωές προσφύγων που ναυάγησαν στα ελληνικά ύδατα και ταυτόχρονα έχουν κατορθώσει ένα ισχυρό πλήγμα στα κυκλώματα των δουλεμπόρων, τους οποίους συλλαμβάνουν πλέον και οδηγούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Αλλά να ευχαριστήσω επίσης και τους άνδρες και τις γυναίκες της δυνάμεις ελληνικής αστυνομίας που επί 23ωρου βάσης βρίσκονται στους χώρους όπου διαμένουν πρόσφυγες, έχοντας διακριτική παρουσία αλλά και υψηλό βαθμό ετοιμότητας. Γιατί είναι ευθύνη μας να προστατέψουμε τόσο τους κατοίκους των περιοχών αυτών από πιθανές παραβατικές ενέργειες, καθώς και τις οικογένειες των προσφύγων που διαμένουν σε αυτές τις δομές. Και νομίζω ότι αυτό το καταφέρνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με υψηλό αίσθημα ευθύνης χάρη στη συμβολή των ανθρώπων, ανδρών και γυναικών της ελληνικής αστυνομίας. Και βεβαίως και να συγχαρώ και τις ανθρώπους του Υπουργείου Άμυνας, του Ελληνικού Στρατού, που έχουν συμβάλει με υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να καταφέρουμε ένα μικρό θαύμα μέσα σε ελάχιστο χρόνο να ανταποκριθούμε και σήμερα να έχουμε πάνω από 40.000 θέσεις για πρόσφυγες και μετανάστες και να δίδουμε ημερησίως πάνω από 90.000 γεύματα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Ελλάδα, η χώρα που χάρισε στο παγκόσμιο στερέωμα τη δημοκρατία και τον πολιτισμό, δεν μπορεί παρά να είναι παράδειγμα δημοκρατίας και ελευθερίας. Και μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία διέπεται από κανόνες και αρχές. Αρχές και κανόνες που πηγάζουν από την παραδοχή που ισχύει για κάθε δημοκρατική κοινωνία. Την παραδοχή ότι κάθε πολίτης έχει ως κατοχυρωμένο δικαίωμα
τη δυνατότητά του να αποφασίζει δίχως επιβολή και επέμβαση από κρατικές ή άλλες αρχές. Και με αυτή την παραδοχή στο νου μας, οφείλουμε να κάνουμε την οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την ασφάλεια και την αστυνόμευση. Γιατί η αναζήτηση των βέλτιστων αποφάσεων και πρακτικών σχετικά με την ασφάλεια των πολιτών εδράζονται στο εξής ερώτημα. Πώς μπορεί να εξασφαλιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τις απαραίτητες νομικές δικλείδες η διατήρηση της δημόσιας τάξης στα πλαίσια της δημοκρατίας, ταυτόχρονα όμως να αποτραπεί η οποιαδήποτε απόπειρα οργάνων της τάξης να μετατραπούν σε όργανα καταπίεσης και επιβολής. Όπως σε κάθε δημοκρατική κοινωνία, έτσι και στη δική μας, η δράση των οργάνων της τάξης οφείλει να ελέγχεται. Για τον λόγο αυτό υφίσταται ένα πλέγμα νομικών, πολιτισμικών και πολιτικών κανόνων. Αυτοί οι κανόνες είναι που προφυλάσσουν την ίδια τη δημοκρατία από τη διολίσθησή της σε ένα καθεστώς αστυνομικού κράτους, όπου τα όργανα της τάξης είναι παντελώς αυτονομημένα. Η δημοκρατική διακυβέρνηση απαιτεί από την αστυνομία δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, την αποτελεσματική καταπολέμηση του κοινού εγκλήματος, δηλαδή την εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες. Και δεύτερον, την διασφάλιση της δημόσιας τάξης με ταυτόχρονη αποφυγή της αστυνομικής αυθαιρεσίας, δηλαδή με την ταυτόχρονη διατήρηση, διαφύλαξη των δικαιωμάτων. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω ότι ορισμένες από τις βασικές διαφορές μας με την πρώτερη κατάσταση που παραλάβαμε σχετικά με τη δράση της αστυνομίας έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι υπάρχει μια βασική διαφορά φιλοσοφίας. Και είναι μια βασική διαφορά φιλοσοφίας ανάμεσα για χρόνια τώρα σε αυτό που ονομάζουμε προοδευτική αντίληψη για το ρόλο του κράτους και τη λειτουργία της δημοκρατίας και συντηρητική αντίληψη. Θέλω όμως πριν κλείσω να αναφερθώ επιγραμματικά και στην κατάσταση που παραλάβαμε. Διότι η κατάσταση που παραλάβαμε, πέρα από τη διαφορά αντιλήψεων και τη μάχη των ιδεών που είναι ευνόητη σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, νομίζω ότι η προηγούμενη κατάσταση και όσα παραλάβαμε δεν τιμούν την προηγούμενη κυβέρνηση. Θα αναφερθεί και ο Υπουργός και ο Στόσκας αργότερα. Αλλά όταν παραλάβαμε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, διαπιστώσαμε ότι τα μισά οχήματα της αστυνομίας βρίσκονταν σε ακινησία. Βρήκαμε μια διάσπαρτη και χαόδη δομή, απολύτως δυσλειτουργική και αναποτελεσματική. Ανακαλύψαμε περιπτώσεις εξόφθαλμων, ρουσφετολογικών και παλατιακών σχέσεων. Ενώ τέλος πήραμε στα χέρια μας στοιχεία που έδειξαν ότι η διαδικασία για την τροφοδοσία στα κέντρα κράτησης ήταν είτε νομικά έολη είτε απολύτως ανύπαρκτη. Και η ηγεσία του Υπουργείου και η Ελληνική Αστυνομία εργάζονται σκληρά για να αντιμετωπίσουν αυτές τις συνθήκες που βρήκαμε από μια διακυβέρνηση που είχε στην προμετωπίδα της, τουλάχιστον στη ρητορική της, την τάξη και την ασφάλεια. Ας πάμε όμως τώρα στο πιο σημαντικό, όχι στο τι παραλάβαμε, αλλά στο τι θέλουμε, τι στοχεύουμε. Τα όργανα της τάξης οφείλουν να δρουν σε μια δημοκρατική πολιτεία με τον πλέον ήπιο και πάντα απολύτως μελετημένο τρόπο. Κάθε αστυνομικός να γνωρίζει, με απλά λόγια, ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές στο τι μπορεί να πράξει. Επιπλέον, η ελληνική αστυνομία οφείλει να επικεντρώνει τη δράση της. Και αυτό είναι το δικό μας δόγμα, με επιτραπεί. Πρωτίστως στην αποτροπή και την πρόληψη και όχι στην καταστολή. Παράλαβαμε μια αστυνομία η οποία λειτουργούσε με το αντανακλαστικό της καταστολής, έχοντας μάλιστα και σώματα που δεν είχαν καμία ουσιαστική κατεύθυνση πέραν της καταστολής, όπως η ομάδα Δέλτα, είναι προφανές ότι αυτές είναι διαφορές, θα έλεγε κανείς,
οραματικού χαρακτήρα, ιδεολογικού χαρακτήρα σε σχέση με την κατεύθυνση που δίνει και τις απαντήσεις που δίνει η δεξιά και η αριστερά στα ζητήματα της ασφάλειας. Διαχρονικές διαφορές. Όμως νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία, πέρα από την ιδεολογία της, είναι προσκολλημένη και σε έναν τρόπο σκέψης και δράσης της αστυνομίας που δεν μπορεί να απαντήσει στα σύγχρονα προβλήματα και θα μου το επιτρέψετε να το πω, θυμίζει παλιότερες εποχές. Πρόσφατα μάλιστα μας κατακρίνανε γιατί οι αστυνομικοί στην Ιδωμένη δεν έλαβαν εντολή να συμπεριφερθούν όπως οι αστυνομικοί της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας απέναντι στους πρόσφυγες, σε ανθρώπους άοπλους και ανυπεράσπιστους. Και πείτε μου αλήθεια, με όρους αποτελεσματικότητας, πού θα οδηγούσε μια τέτοια συμπεριφορά και μια τέτοια επέμβαση? Ευτυχώς, ο συνδυασμός του ρεαλισμού με τον ανθρωπισμό είναι ο πλέον αποδοτικός και θα συνεχίσει να αποτελεί τη βασική μας στρατηγική. Αλλά και στην καταπολέμηση του εγκλήματος. Βάλαμε στόχους και πετύχαμε αποτελέσματα με τις συντονισμένες ενέργειες των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας. Τα αποτελέσματα έχουν φανεί. Είτε μιλάμε για το λαθρεμπόριο, την διακίνηση των ναρκωτικών, το παγκόσμιο τζόγο, είτε για άλλες περιπτώσεις. Έχουν μπει ήδη οι βάσεις και το επόμενο διάστημα πιστεύω ότι θα δούμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της υλοποίησης του σχεδιασμού μας στο κομμάτι της αστυνόμευσης. Πρώτα και κύρια, επιδιώκουμε να σταθεροποιηθεί η εικόνα σχετικά με το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα. Δεύτερον, η ελληνική αστυνομία και το αρμόδιο Υπουργείο επεξεργάζονται ήδη σχέδια για τον μεθοδικότερο έλεγχο των πόλεων με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της μικρής και μεγάλης εγκληματικότητας. Τρίτον, επιδιώκουμε να υπάρξει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στην ήπια και αυστηρή προσέγγιση της αντιμετώπισης κατά περίπτωση, με τον ηπιότερο τρόπο να εφαρμόζεται στην κοινωνική διαμαρτυρία και τον αυστηρότερο τρόπο, τον άτεκτο τρόπο, στην εγκληματική δραστηριότητα. Και τέλος, θα κινηθούμε για την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό του εξοπλισμού της ελληνικής αστυνομίας, που σε πολλές περιπτώσεις είναι απαρχαιωμένος και σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τις υποδομές του οργανωμένου εγκλήματος. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κλείνω λέγοντας ότι αν η αξιωματική αντιπολίτευση, ζητώντας τη σημερινή συζήτηση, διεκδικεί μία ατέρμονη σκιαμαχία όπου θα κυριαρχεί ο φόβος και η ανασφάλεια, την ενημερώνω ότι ματαιοπονεί. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να συκοφαντηθεί η χώρα μας και ο λαός μας την ώρα που οι πολίτες του κόσμου, τα μάτια της ανθρωπότητας είναι στραμμένα εδώ και πολλές φορές δακρύζουν από συγκίνηση και δέος την προσπάθεια των Ελλήνων πολιτών να υπερασπιστούν αξίες όπως η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά. Και ξέρετε, η ασφάλεια είναι κατοχυρωμένο συνταγματικό δικαίωμα και πρέπει μια συντεταγμένη πολιτεία να δρά με τρόπο ώστε να τη διασφαλίζει για όλους τους πολίτες. Όπως όμως η ασφάλεια είναι κατοχυρωμένο συνταγματικό δικαίωμα, έτσι πλέον και η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά είναι κατοχυρωμένες αρετές και αξίες που συνάδουν με τον πολιτισμό μας, με την κουλτούρα μας, με τις ιδέες μας, με τις αξίες μας. Και αυτές είναι οι οικουμενικές αρετές και αξίες και είμαστε περήφανοι που η παγκόσμια σφαίρα τις αποδίδει στον ελληνικό λαό. Ευχαριστώ πολύ.